πρόσκληση σήμερα για να παρουσιάσουμε στο κοινό της Φλόρινας τον νεαρό καλλιτέχνη του κύριο Δημήτρη Καπετάνου και την έκθεσή του με τίτλο Μπράι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Φλόρινας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Φλόρινας και του Συλλόγου Τυφλών και Ατόμων με Προβλήματα Όρασης της Δυτικής Μακεδονίας. Ο νεαρός καλλιτέχνης είχε μια πολύ πρωτότυπη ιδέα, απεδείχθηκε πολύ ευαισθητοποιημένος σε ζητήματα που αφορούν στους ανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όρασης και με την έκθεσή του αυτήν επιδιώκει να ξεναγήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους αλλά και εμάς τους υπόλοιπους που δεν αντιμετωπίζουμε σχετικά προβλήματα στα ψηλαφυτά μονοπάτια της δικής του έμπνευσης. Προτού μιλήσουμε για τον καλλιτέχνη και δώσουμε τον λόγο ο ίδιος να μας αναπτύξει πιο αναλυτικά το σκεπτικό του και την έμπνευσή του, θα παραχωρήσουμε τον λόγο στην κυρία Φουδούλη, την αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Φλόρινας και κατόπιν στην κυρία Σιώτα, την διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να εκπροσωπώ σήμερα τον Δήμο Φλόρινας σε μια ιδιαίτερη συνέντευξη τύπου που αφορά μια ξεχωριστή εκδήλωση. Ο συμπατριώτης μας, Δημήτρης Καπετάνου, θα μας παρουσιάσει την προσεχή Κυριακή την εικαστική έκθεση του έργου του Μπράι, η οποία παρουσιάστηκε αρχικά στην Αθήνα. Είναι μια έκθεση με έντονη την συνέστηση και θα έχουμε και τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην πόλη μας και εκπροσώπους του Συλλόγου Τυφλών Ατόμων με Προβλήματα Οπτικής Αναπηρίας Δυτικής Μακεδονίας. Ο Δήμος Φλόρινας δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτωχος και να μην στηρίξει αυτή την έκθεση, η οποία θα εκπέμπει πολλά μηνύματα για το σύνολο της κοινωνίας. Ευχαριστούμε ως Δημοτική Αρχή και ευχόμαστε καλή επιτυχία. Η κυρία Σιώτα έχει το λόγο. Αυτό που κατά τη γνώμη μου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έκθεση του Δημήτρη Καπετάνου είναι το γεγονός ότι αναδεικνύει αντιθετικές έννοιες, όπως αυτή της πρόσβασης και του αποκλεισμού ή του προσιτού και του απροσπέλαστου. Ωστόσο, η κοινωνική ομάδα που κατά κανόνα στερείται του δικαιώματος να απολαμβάνει την τέχνη, δηλαδή οι άνθρωποι με μερική ιολική απώλεια όρασης, είναι κυρίως αυτή που έχει τη δυνατότητα πρόσβασης και κατανόησης αυτών των συγκεκριμένων έργων. Αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και εμείς οι υπόλοιποι, οι βλέποντες, οι προνομιούχοι από αυτή την άποψη, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιληφθούμε επιτέλους την αίσθηση του αποκλεισμού που βιώνουν οι άνθρωποι αυτοί σε τόσα επίπεδα και πεδία της ζωής τους και της δράσης τους. Επομένως, η έκθεση δεν καταργεί τη διάκριση ανάμεσα σε βλέποντες και μη βλέποντες, αλλά ουσιαστικά αντιστρέφει τους ρόλους. Γενικά η δυνατότητα επαφής των ανθρώπων με οπτική αναπηρία, επαφής τους με την τέχνη, είναι δυναμινή. Ακόμα και όταν υπάρχουν κάποια αντίγραφα, κάποια αντικειμένα ή έχουν τέχνης προσεγγίσιμα με την αφή ή έστω και αν υπάρχουν ηχητικές περιγραφές ή γραπτές περιγραφές σε drive, πάντα πλησιάζουν τα χρώματα. Και είναι αυτό στο οποίο ουσιαστικά εστιάζει η έκθεση του Δημήτρη, δηλαδή η αντίληψη των χρωμάτων. Από εκεί και πέρα οι επισκέπτες της έκθεσης, οι βλέποντες επισκέπτες, καλούνται νομίζω να υπερβούν τα εσκαμμένα και να εκλάβουν τις επιφάνειες τις οποίες αναγράφονται κείμενα σε Μπράιλι, κείμενα σχετικά με τα χρώματα, ως μοναχρωματικούς ίσως πίνακες συμβολικής ζωγραφικής, τις οποίες μπορούν και να ψηλαφίσουν. Έτσι μπορούν. Πράγμα το οποίο δεν επιτρέπεται συνήθως κατά κανόνα στις εκθέσεις εικαστικών έργων. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ένα πρωτοποριακό έργο που θίγει με μεγάλη ευαισθησία και διακριτικότητα το ζήτημα της αντίληψης των χρωμάτων από την πλευρά των ατόμων με προβλήματα όρασης και δηλώνω πολύ ικανοποιημένη που φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλόρινας και θα παραμείνει μέχρι τις 5 Ιανουαρίου του 2020.
Καπετάνου, αν και νεήλη στον κόσμο της τέχνης, συστήνεται δυναμικά με μια πολύ πρωτοπολική και καινοτόμα πρόταση, αυτή που καταδεικνύει και την ευαισθησία και τα ενδιαφέροντά του. Είναι αναμενόμενη από τον Δημήτρη αυτή η πρόταση και αυτή η δρόμη και οι προσανατολισμοί που έχει επιλέξει. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πολλαπλά ενδιαφέροντα και θα το αντιληφθούμε όλοι αν ακούσουμε το σύντομο βιογραφικό του. Ο Δημήτρης Καπετάνου είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ιδίου Πανεπιστημίου και έχει ολοκληρώσει με άριστα το διατμηματικό μεταπτυχιακό των δύο σχολών με τίτλο Τέχνη και Δημόσια Σφαίρα. Για τα συνολικά έτη φοίτησής του έχει λάβει το βραβείο Steve Stevens από το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και στη φετινή Art Θεσσαλονίκη κέρδισε το έργο που θα παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το πρώτο βραβείο Ματα Ρώα. Το συγκεκριμένο έργο είναι και η διπλωματική του εργασία. Επίσης, η έκθεση αυτή έχει παρουσιαστεί ήδη στο Κέντρο Τεχνών του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηνών, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αθηναίο και την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί στο Σικερίδιον Ίδρυμα Αναμαρουσίου τον Ιανουάριο του 2023, την Άνοιξη στο Μόμος Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης τον Μάιο του 2023. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον καλλιτέχνη να μας εξηγήσει καλύτερα την έμπνευση, τι πυροδότησε αυτή τη σύλληψη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε όλο αυτό το σχέδιο και εννοείται να απαντήσει τις όποιες ερωτήσεις θα θέλετε να θέσετε εσείς. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ να σας πάρω με τη σειρά της κυρίας, την κυρία Φουδούλη, την αντιδήμαρχο που ήταν πολύ υποστηρικτική σε όλο το εγχείρημα, την κυρία Ζιώτα, την διευθύντρια του αρχαιολογικού και την κυρία Μούζα για την εμφώνηση και για την ευνοία της σημερινής συνάντησης. Ήθελα να σας πω λίγα λόγια εγώ από την πλευρά μου για το έργο. Ουσιαστικά το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από συνεντεύξεις που πήρα από τρία διαφορετικά άτομα, άτομα με διαφορετικό επίπεδο όρασης. Ένα άτομο με μειωμένη όραση που μέχρι τα 18 του έβλεπε τα χρώματα. Από τα 18 μέχρι σήμερα που είναι η κυρία αυτή 53 ετών δεν βλέπει πλέον. Επομένως επικαλείται τη μνήμη της για να μου δώσει απάντηση στην ερώτηση για το πώς έβλεπε τα χρώματα. Ένα δεύτερο άτομο στην συνέντευξη ήταν ένας 25άρης που αναγνωρίζει μόνο φως και σκιά, δεν διακρίνει χρώματα και είναι φοιτητής ψυχολογίας. Το άτομο αυτό δεν έχει δει τα χρώματα, αντιλαμβάνεται μόνο τους τόνους. Και μέσα από την περιγραφή των τόνων κάνει μια προσέγγιση για τα χρώματα όπως τα βλέπουμε εμείς. Και το τρίτο άτομο της συνέντευξης ήταν ένα ανήλικο παιδί, 15χρονο, που το πήρα συνέντευξη με τη μαμά του παρούσα βέβαια. Που το άτομο αυτό είναι γενετής τυφλό. Επομένως μου απαντάει στο ρώμα για πώς φαντάζεται τα χρώματα. Κάθε απάντηση που μου δίνουν τα τρία αυτά διαφορετικά άτομα με το διαφορετικό επίπεδο όρασης, όπως είπαμε, έχει πολύ ενδιαφέρον στον τρόπο που τα προσεγγίζουν και στον τρόπο που τα εξηγούν στη διάρκεια της συνέντευξης. Ουσιαστικά, κάθε ένας από τους πίνακες, όπως ανέφεραν και προηγουμένως η κυρία Ζιώτα συγκεκριμένα, είναι μια μονόχρωμη επιφάνεια. Επομένως, αντιλαμβάνονται τα άτομα αυτά το χρώμα, μας μιλάνε για το χρώμα, κάτι το οποίο όταν τα συγκεκριμένα άτομα επισκέπτονται ένα χώρο μουσείου, μια πιναποθήκη ή ενός εκθεσιακού χώρου, πάντα έχουν την ανάγκη από έναν ξεναγό. Από ένα άτομο δηλαδή, το οποίο θα είναι ο αφηγητής τους, θα τους εξηγήσει το έργο, αυτό που έχουν απέναντί τους, αλλά δεν μπορούν να το δουν, τόσο για τη μορφή που παρουσιάζει ο πίνακας, όσο και για το χρώμα. Και είναι πάντα αυτό λίγο περιοριστικό για τα άτομα, γιατί ακούνε μέσα από τα λόγια ενός τρίτου την περιγραφή ενός έργου, δεν έρχονται σε επαφή με το ίδιο το έργο τέχνης δηλαδή. Με αυτό το έργο επιτυγχάνεται η αντιστροφή των ρόλων, όπως επισήμανε η κυρία Ζιώτα πριν. Τα άτομα αυτά λειτουργούν σαν ξεναγοί μας, τους έχουμε ανάγκη δηλαδή εκείνη τη στιγμή στην έκθεση για να μπορέσουν να διαβάσουν και να ενεργοποιήσουν και την αφή, μόνο την αφή, για να μας αφηγηθούν το περιεχόμενο. Εμείς ενεργοποιούμε και όραση και αφή και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το πίνακα, τον κάθε πίνακα. Η επιφάνεια είναι συνολικά 12. Στο σημείο αυτό έχει ένα ενδιαφέρον να αναφέρω ότι ένα από τα χρώματα που ρωτήθηκαν στη συνέντευξη τα άτομα, αλλά κανένα από τα τρία δεν απάντησε, ήταν ούτε το προσδιορίστηκε κάποιο συγκεκριμένο, ήταν το μοβ. Το χρώμα αυτό από τα τρία άτομα που πήρα συνέντευξη δεν προσδιορίστηκε για κάποιο λόγο. Μάλλον έτυχε προφανώς
άμα ρωτούσα κάποια άλλα άτομα, έστω και συνειδημικά, θα μου δίνει κάποια απάντηση, φαντάζομαι. Και ωστόσο είναι η μόνη επιγραφή που είναι κενή και στο έντυπο που μπορούμε να παραχωρήσουμε στους βλέποντες μετά την περιήγηση του στον χώρο και μετά το αμήχανο του πράγματος που νιώθουν μέσα σε μια τέτοια έκθεση, που δεν μπορούν να κάνουν δηλαδή την αντιστοιχεία χρώματος με πίνακα, τους παραχωρείται το έντυπο που έχει μέσα την πλήρη απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων για να μπορούν να καταλάβουν τι απαντήσεις έδωσαν αυτά τα άτομα για κάθε χρώμα. Είτε αυτό είναι που έχει και πραγματικό ενδιαφέρον, δηλαδή οι ίδιες οι απαντήσεις. Ήθελα να ακουστεί ο λόγος των ανθρώπων και μέσα από το έντυπο νομίζω ότι θα έχουν την ευκαιρία. Αυτό από μένα, να μην ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ όλες πάρα πολύ, πραγματικά, για τη συνεργασία. Μια και ερωτήσεις αν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ θέλω να πω και η κυρία μου πριν ότι τι ήταν αυτό το οποίο σας σώθησε στο να επιλέξετε το συγκεκριμένο έργο. Και για την διπλωματική, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είπατε, και για να το παρουσιάσετε φυσικά στο κοινό. Υπήρχε κάποιο προσωπικό βίωμα, υπήρχε κάτι άλλο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο περιβάλλον μου δεν έχω κάποιο άτομο, φίλο ή συγγενή που να έχει ζητήματα οπτικής αναπηρίας ή να είναι και ολικά τυφλό. Ωστόσο, από την πρώτη μου σχολή, στα τελειώματα της πρώτης μου σχολής, είχα συγκεκριμένο μάθημα νέα κοινωνικά κινήματα και τέχνης. Και επειδή στη Θεσσαλονίκη, πόλη που μένω, ζω στη γειτονιά της σχολής τυφλών, είχα επηρεαστεί το να μάθω τη γραφή Braille, των 12 αυτών. Επομένως, μέσα στη σχολή τυφλών, όταν μπήκα, τελείωσα την πρώτη μου σχολή, μπήκα στην καλών τεχνών και το στοιχείο της γραφής από μόνο του με οδήγησε στο να το χρησιμοποιήσω για εργοτέχνης. Βέβαια, το συγκεκριμένο έργο με τη μορφή που έχει λάβει πλέον και φιλοξενείται και στο μουσείο, είναι η τελευταία εκδοχή, μπορώ να πω, γιατί είχε ξεκινήσει με κανονική ζωγραφική και τους πίνακες που είχα κάνει στην αρχή είχα προσθέσει πάνω το στοιχείο της γραφής για να είναι κάτι που εμείς το βλέπουμε και τα άτομα με μειωμένη όρεξη να μπορούν να το διαβάζουν. Ωστόσο, αυτό θεώρησα ότι δεν είναι και αρκετά πρωτότυπο, με την έννοια ότι μια εικόνα πάντα ισούται με χίλιες λέξεις. Τα κείμενα που είχα επιλέξει να χρησιμοποιήσω για να εξηγήσω την εικόνα ήταν πάλι δικά μου. Δεν ήταν κάποιος λόγος αυτούσιος των ανθρώπων αυτών. Επομένως, το έργο με άλλαξε μέσα στην πορεία των 3 ετών που το δούλευα. Έγινε πιο ενοιολογικό, αφαιρέθηκε το στοιχείο της ζωγραφικής για να προκαλείται η αμηχανία σε εμάς και για να δοθεί ευκαιρία στα άτομα αυτά να είναι ξεναγοί μας, να μπορούν να διαβάσουν και να δουν κάτι παραπάνω από εμάς δηλαδή. Και τα κείμενα διαστάθηκαν με συνεντεύξεις. Επομένως, το κομμάτι του βιωματικού μπήκε σε αυτό και ήταν πολύ πιο νομίζω ωφέλιμο, γιατί ακούμε τον λόγο αυτούσιο, όπως παρατηρείτε, από τις απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων των ανθρώπων αυτών. Και δεν είναι προσωπική επιλογή και νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερη αξία. Ένα άτομο με προβλήματα όραση σίγουρα είναι δύσκολο να μπει στη θέση ενός ατόμου που έχει φυσιολογική όραση. Είναι εξίσου δύσκολο για ένα άτομο που έχει την όρασή του να μπει αντίθετα στη θέση ενός ατόμου. Χωρίς όραση. Από την έρευνα που έχετε κάνει για αυτή την έκθεση, τι έχετε αντιληφθεί. Νομίζω ότι από την συγκεκριμένη έκθεση σίγουρα θα αισθανθούμε οι βλέποντες άβολα και αμηχανά. Επομένως, έστω και λίγο θα μπούμε στη θέση των ανθρώπων αυτών. Πάντα μιλάω για το χώρο του μουσείου, εκεί που το έργο φιλοξενείται ή του εκάστοτε χώρου. Νομίζω ότι αυτό, όπως το είδα δηλαδή και στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων τον προηγούμενο μήνα που το παρουσίασα, πέτυχε. Την ημέρα των εγγενείων από τα 120 άτομα που ήρθαν, τα 30 ήταν άτομα τυφλά. Επομένως, όντως γίνανε ξεναγοί μας αυτά τα άτομα. Να σημειώσω εδώ ότι στο κάθε χώρο που παρουσιάζεται κάθε φορά το έργο έχει τοποθετηθεί όδευση τυφλό στο πάτωμα για να μπορεί να είναι λειτουργική από το λευκό μπαστούνι και να εξασφαλίζεται μια ροή στο χώρο. Επομένως, έτσι τουλάχιστον όπως το είδα τον προηγούμενο μήνα και αναμένω να το δω και τις επόμενες μέρες εδώ. Να μπορούν να εξυπηρετηθούν τα άτομα αυτά έστω και μόνα τους με το λευκό μπαστούνι, χωρίς την ανάγκη συνόδου. Και νομίζω ότι θα μπορέσουν να είναι οι αφηγητές μας και εμείς να νιώσουμε λίγο αμήχανο, όπως το αντιλήφθηκε το προηγούμενο μήνα δηλαδή. Και τελικά το μήνυμα που θέλετε να περάσετε είναι ότι ενδεχομένως μέσα από τη τέχνη μπορεί να επιτευχθεί μια κάποιο είδους ισότητα μέσα στην κοινωνία. Ναι, ισότητα. Η αλήθεια είναι ότι. Σε εισαγωγικά, θέλετε ναι, τη λέξη. Δεν υπάρχει δυστυχώς. Θα έπρεπε φυσικά. Είναι κάτι το οποίο αυτό είναι που θέλω να τονίσω και μέσα από το συγκεκριμένο έργο και ζώντας με αυτούς τους ανθρώπους τα τελευταία 3 χρόνια που ήμουν και στην σχολή τυφλών, παρατήρησα ότι η καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών μπορεί να είναι πάρα πολύ φυσιολογική και γρήγορη, γιατί πάντα το θέμα ήταν με τους χρόνους, η διαφορά μας δηλαδή με άτομα με οπτική αναπηρία, ότι πηγαίνανε με πιο αργούς ρυθμούς από ό,τι εμείς, γιατί στην πραγματικότητα εμείς δυσκολεύουμε την καθημερινότητά τους. Και με τα πολύ βασικά που δεν έχουμε φροντίσει, δεν έχουμε εξασφαλίσει, με τη διαγράμμιση, με το θετικό φανάρι και με αυτά δηλαδή. Και μέσα από την επικοινωνία με τα άτομα αυτά, διαπίστωσα ότι είναι η ζωή τους κανονική, κανονικότατη και μέσα στο περιβάλλον της σχολής τυφλών που υπάρχει φυσικά, υπάρχουν υποδομές αντίστοιχες, αλλά το έχουν μάθει και οι άνθρωποι όντως δίνουν τόπο και σέβονται.
Πολλές απαντήσεις από αυτές που με έδωσαν και για τα χρώματα και από άλλες συνεντεύξεις που προηγήθηκαν για να γνωρίσω τα άτομα και να με εμπιστευτούν και να μου μιλήσουν. Διαπίστωσα αυτό το πράγμα, ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα, πολύ λίγα που μπορούσαμε να έχουμε κάνει για να είναι η ζωή αυτών των ανθρώπων πολύ πιο εύκολη. Και αυτό είναι και λίγο το στενάχωρο, αλλά είναι και κάτι που μπορεί να διορθωθεί αρκετά εύκολα, νομίζω, τουλάχιστον σε πρακτικό επίπεδο και επίπεδο υποδομών. Εγώ πάντως πιστεύω ότι το πρόβλημα το έχουμε εμείς, γιατί δεν βρισκόμαστε συχνά στη θέση τους. Και αυτή είναι μια ευκαιρία να γίνει αυτό, όχι στη θέση τους γενικά, σε όλους τους τομείς, αποκλείεται. Αλλά αυτό συγκεκριμένα είναι πραγματικά πολύ ευαίσθητο θέμα. Δεν το καταλαβαίνω. Σας διαβεβαιώνω ότι εγώ που τα είδα τα έργα, όντως ένιωσα μηχανά, πολύ, και θα νιώσουν και οι υπόλοιποι, είμαι σίγουρη. Αλλά δεν ερχόμαστε συχνά στη θέση τους. Γι' αυτό, αυτό είναι το θέμα μας. Γι' αυτό και δεν φροντίζουμε ώστε να κινούνται και να εξυπηρετούνται και να διαβιώνουν άνετα οι άνθρωποι αυτοί. Για μένα αυτό είναι το θέμα. Σίγουρα είναι μια πολύ πρωτότυπη ιδέα και πρωτοπολιακή για την πόλη μας και όλα. Δεν έχουμε την ευκαιρία, νομίζω πρώτη φορά συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πόλη μας. Απελευθερώνει στον ανθρώπο με προβλήματα όρασης από σκοτάδι, τους εισάγει στο φως της τέχνης, αλλά δίνει την ευκαιρία και σε εμάς τους υπόλοιπους να μπούμε για λίγο στη θέση τους, στα παπούτσια τους και να τροποποιήσουμε συμπεριφορές και στάσεις γενικότερα σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό προσκαλούμε όλο το κοινό της πόλης να επισκεφθεί την έκθεση. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 13 του μηνός. Και θα διαρκέσει η έκθεση μέχρι τις 5 Ιανουαρίου του 2023. Σας ευχαριστούμε και πάλι.